Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Ακόμα μια εβδομάδα που θα βρούμε λύσεις τόσο για το ασφαλιστικό, τη φορολογία, όσο και για τα κόκκινα δάνεια. Μαζί με τη Σοφία Μίτλη πάντα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Αλλά και με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Σήμερα μαζί μας θα είναι ο Χάρης Μπουκουβάλας, ο εργατολόγος μας, και ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, ο φοροτεχνικός μας. Φυσικά θα μιλήσουμε και θα βρούμε λύσεις, θα απαντήσουμε ζωντανά και δικές ερωτήσεις, τόσο για το ασφαλιστικό, όσο και για τη φορολογία. Σε λίγα λεπτά, μετά από ένα σύντομο, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία. Θετική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, υποδεχόμενος στον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για τα θέματα μετανάστευσης, Δημήτρη Αβραμόπουλο, στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε μπροστά μας να ανέβουμε ανηφόρα, διότι η εφαρμογή της συμφωνίας δεν θα είναι μία εύκολη υπόθεση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι για να πετύχει η προσπάθεια απαιτείται η άμεση εφαρμογή της, γιατί ο συντονισμός, γι' αυτό και η κυβέρνηση προσχώρησε στη δημιουργία ειδικού κυβερνητικού οργάνου υπό την ευθύνη του. Ωστόσο, ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι για την επιτυχή εφαρμογή της συμφωνίας απαιτείται η εκπλήρωση δύο προϋποθέσεων, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τις ενέργειες της ελληνικής πλευράς. Πρώτη προϋπόθεση, όπως είπε, είναι η μείωση των ροών από την Τουρκία. Δεύτερη προϋπόθεση, σημείωσε, είναι να έρθει γρήγορα η βοήθεια σε ανθρώπινο δυναμικό και η ελληνική κυβέρνηση θα κινηθεί τάχιστα προσαρμόζοντας την νομοθεσία. Αποχώρησαν από την Αθήνα οι δανειστές για το Καθολικό Πάσχα, με τις διαπραγματεύσεις να έχουν σημειώσει πρόοδο, ωστόσο τα ανοιχτά θέματα παραμένουν. Οι δανειστές αναμένεται να επιστρέψουν στις αρχές Απριλίου. Στο Μέγαρο Μαξίμου πάντως, παρά τις αποστάσεις που υπάρχουν ακόμη, αισιοδοξούν πως η συμφωνία θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Απριλίου. Τα ανοιχτά θέματα εκτιμάται ότι είναι το ασφαλιστικό, τα κόκκινα δάνεια και το δημοσιονομικό κενό της περίοδου 2016-2018. Στο ασφαλιστικό παραμένει η διαφωνία για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% που προτείνει η ελληνική πλευρά. Επίσης, υπάρχουν μικρότερες αλλά υπαρκτές δυσκολίες σε ορισμένες άλλες διατάξεις του ασφαλιστικού που από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας δεν θεωρούνται ικανές να μπλοκάρουν τη διαπραγμάτευση. Τα κόκκινα δάνεια είναι ένα θέμα που προκαλεί μεγάλους πονοκεφάλους στον Υπουργό Ανάπτυξης Γιώργο Σταθάκη, καθώς οι δανειστές συνεχίζουν να απαιτούν την πώληση και δανείων που εξυπηρετούνται. Παράλληλα, στο Οικονομικό Επιτελείο αναζητούν από κοινού με τους δανειστές λύση για το δημοσιονομικό κενό. Στην ουσία, η διαφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ένα ποσό της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου που λείπει από τα οικονομικά στοιχεία του 2018, έτσι ώστε να επιτευχθεί πλεόνασμα ύψους 3,5% που προβλέπει η συμφωνία του περασμένου καλοκαιριού. Όπως είπε ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος, οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο θα συνεχιστούν μέχρι την Πέμπτη. Στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών έως τις 11 Απριλίου, οπότε είναι προγραμματισμένο το επόμενο Euroworking Group. Ο κ. Κατρούγκαλος σημείωσε ότι τα θέματα τα οποία έχουν κλείσει είναι η διατήρηση της εθνικής σύνταξης στα 384 ευρώ και η μη μείωση των κύριων συντάξεων. Ωστόσο, όπως τόνισε, σημαντική απόκληση μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει στα ποσοστά αναπλήρωσης. Σημαντική πρόοδο στα φλέγοντα ζητήματα του φορολογικού και του ασφαλιστικού, διαπιστώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εκτιμώντας ότι οι συνομιλίες μεταξύ θεσμών και Αθήνας θα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό. Μετά την αποχώρηση των επικεφαλής των θεσμών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για παραγωγικές συζητήσεις, επισημένοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος. Έως και η υπερδιπλάσια εισφορά αλληλεγγύης, η οποία από έκτακτη γίνεται μόνιμη, θα κληθούν να πληρώσουν για το 2016 όσοι έχουν εισοδήματα για τα οποία τους συγκαταλέγουν στη μεσαία προς υψηλή εισοδηματική τάξη. Οι κυβερνητικές προτάσεις δίνουν οριακές μειώσεις στα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια, οι οποίες κυμαίνονται από 9 για εισοδήματα 17.000 ευρώ έως και 69 για εισοδήματα 13.000 ευρώ, αλλά σε όσους δηλώνουν εισόδημα. Με συγχωρείτε, 50.000 ευρώ, η εισφορά από 1.000 ευρώ σήμερα κάνει άλμα στα 2.026 ευρώ. Νέα πρόταση φέρεται να υπέβαλε η κυβέρνηση και αναφορικά με τη φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προβλέπεται αύξηση του συντελεστή 11 σε 15% έως και 12.000 ευρώ και 33% σε 35% για εισοδήματα 12.001 ευρώ έως και 35.000 ευρώ. Αλλά και καθιέρωση ενός ακόμη συντελεστή 45% για εισοδήματα από ενοίκια πάνω από 35.000 ευρώ.
Σε κόντρα μεταξύ των θεσμών και του Οικονομικού Επιτελείου, τείνει να εξελιχθεί το θέμα του αριθμού των δόσεων στις οποίες πρόκειται να πληρωθεί ο φόρος που θα προκύψει με το φετινό εκαθαριστικό. Από την πλευρά του, το Οικονομικό Επιτελείο έχει υποβάλει στα μόνιμα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών πρόταση για να ξεκινήσει νωρίτερα η πληρωμή του φετινού φόρου εισοδήματος, προκειμένου να μην συμπέσουν μεγάλες πληρωμές με τις δόσεις του νέου φόρου ακινήτων, ο οποίος σχεδιάζεται να αντικαταστήσει τον ένφια. Το σχέδιο προβλέπει να ξεκινήσει η πληρωμή του φόρου εισοδήματος από το Μάιο ή ακόμη και τον Απρίλιο και να εξοφληθεί σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσοι είναι και οι μήνες που απομένουν έως το τέλος του έτους. Έτσι, ο φορολογούμενος που θα υπέβαλε τη δήλωσή του έως το τέλος Απριλίου θα μπορούσε να εξοφλήσει το φόρο σε έως 8 μηνιαίες δόσεις. Προτάθηκε επίσης και μια εναλλακτική πρόταση, δηλαδή να ξεκινήσει η πληρωμή του φόρου τον Ιούλιο, όπως ισχύει, αλλά αντί να εξοφληθεί σε 3 διμηνιαίες δόσεις, να εξοφληθεί σε 5 ή 6 μηνιαίες από τον Ιούλιο έως και το τέλος του έτους. Από την πλευρά των τεχνικών κλιμακίων δεν έχουν ακόμα υπάρξει ξεκάθαρες απαντήσεις. Δεν υπάρχει ζήτημα κουρέματος καταθέσεων ούτε νέας ανακεφαλοποίησης, τονίζει η πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Εθνικής Τράπεζας, Λούκα Κατσέλη, σε συνέντευξή της στην Καθημερινή της Κυριακής. Όπως επισημαίνει η κυρία Κατσέλη, μόλις πριν από λίγους μήνες, οι ελληνικές συστημικές τράπεζες βγήκαν από μια πετυχημένη διαδικασία ανακεφαλοποίησης. Οι τράπεζες, σημειώνει η ίδια, διαθέτουν πλέον πολύ ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με το σχετικό δείκτη να υπερβαίνει το 18% και να είναι υψηλότερες σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κοντά στο 16,7%. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News. Μετά το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, έχασε εύκολα τις 550 μονάδες τελικά ο δείκτης στο χρηματιστήριο Αθηνών. Αυτή την ώρα είναι στο μείον 1,29%.
και στις 541,48 μονάδες, όπως παρακολουθείτε καθημερινά από τους δέκτες του SBC. Η Σοφία Ροδοπούλου είναι ακόμα ένα απόγευμα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει αναλυτικά την εικόνα των αγορών και για σήμερα. Καλησπέρα, Σοφία, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, κυρία Σοφία, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, το ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα βλέπουμε να ξεκινάει την εβδομάδα με ρευστοποίηση. Ωστόσο, από την έναρξη της συνεδρίασης δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο ότι θα κινηθεί σε αρνητικό έδαφος. Είδαμε να κινείται οριακά θετικά. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι οι πολίτες επικράτησαν τελικά στην ελληνική αγορά, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα να παρατηρούμε μια πτώση, η οποία φτάνει το 1,26%. Ο τζίρος διαμορφώνεται στα 60,12 εκατομμύρια ευρώ στις 541 μονάδες και θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τους αναλυτές, η περιοχή των 540 μονάδων θεωρείται αρκετά σημαντική. Αν δούμε νέα υποχώρηση, ίσως αυτό να αλλάξει κάπως τα δεδομένα και τις προβλέψεις των αναλυτών. Και αυτή η εικόνα παρουσιάζεται μετά τις σημαντικές απώλειες που είδαμε την Παρασκευή με αφορμή το rebalancing του Φούτσι, που επικράτησαν ακραίες κινήσεις, οι οποίες πίεσαν πτωτικά τις μετοχές και είχαμε και το τριπλό κλείσιμο παραγόγων. Είναι σήμερα πρεμιέρα, να θυμίσουμε, για το ελληνικό χρηματιστήριο στις προηγμένες αναπτυσσόμενες αγορές. Πλέον ένα διαφορετικό είδος funds θα επικεντρωθούν στην επένδυση των ελληνικών μετοχών. Ξένοι επενδυτές, οι οποίοι επικεντρώνονται κυρίως στις αναπτυσσόμενες αγορές. Σήμερα δεν ήταν καλή η συνεδρίαση, δεν ήταν μια καλή μέρα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα ακόμα, καθώς μπορεί να έχουμε φύγει από τις τεχνικές αλλαγές που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα και επηρέασαν την αγορά. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα έχουμε και το Καθολικό Πάσχα, γεγονός το οποίο θα φέρει μια αρκετά μεγάλη υποτονικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές και κατά συνέπεια και στο ελληνικό χρηματιστήριο, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, επηρεαζόμαστε και από τις διεθνείς εξελίξεις. Παράλληλα, θα πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τη σημερινή συνεδρίαση, είδαμε σημαντικές πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές, με μοναδική εξαίρεση την Α, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης βρέθηκε σε θετικό έδαφος. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα συνεχίζει η Α να ενισχύεται κατά 0,58%. Ωστόσο, στον αντίποδο, βλέπουμε ότι οι υπόλοιπες, οι άλλες τρεις τραπεζικές μετοχές, υποχωρούν σημαντικά. Η Πειραιώς στο μείον 10,1% αυτή την ώρα, η Eurobank στο μείον 8,25%, η Εθνική στο μείον 6,5%. Αυτή είναι η εικόνα των τραπεζών, με τον τραπεζικό δείκτη να χάνει πάνω από ένα ποσοστό της τάξης του 5%. Τώρα, θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε μια έκθεση από την Citigroup, η οποία αναφέρει ότι όλα θα κριθούν σε ό,τι αφορά τις τράπεζες από την σταθερότητα του πολιτικού σκηνικού αλλά και από τις οικονομικές επιδόσεις του δεύτερου εξαμήνου του 2016 και τοποθετεί τις συστάσεις για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες σε neutral, δηλαδή είναι ουδέτερη η Citigroup. Περισσότερα θα δούμε και στις αυριανές εκπομπές του SBC για τη συγκεκριμένη έκθεση της Citi. Αυτή είναι η γενική εικόνα, λοιπόν, και περιμένουμε και την επόμενη μέρα να δούμε πώς θα κινηθεί το χρηματιστήριο, γιατί βρίσκεται σε σημαντικά επικίνδυνα επίπεδα, καθώς όπως είπαμε στις 540 μονάδες θα κρυθούν πολλά. Παρ' όλα αυτά, σημειώνουμε υποτονικότητα λόγω του Πάσχα των Καθολικών. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία. Καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Έτσι και σήμερα θα βρούμε λύσεις σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις που θα μας τις κάνετε είτε αποστέλλοντας το μήνυμά σας, είτε παίρνοντας μας τηλέφωνο στο τηλέφωνο που θα εμφανιστεί σε λίγο στις οθόνες σας, για να σας απαντήσουν τόσο ο Χάρης ο Μπουκουβάλλας για θέματα του ασφαλιστικού, όπως επίσης και ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου για θέματα της φορολογίας. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Η Τρόικα μπορεί να έφυγε, κυρίες και κύριοι, όμως το θρίλερ εδώ πέρα συνεχίζεται. Να δούμε τι θα γίνει τελικά με το ασφαλιστικό και με την φορολογία.
Έχουμε δύο στο στούντιο μαζί μας, έναν φαροτεχνικό και έναν εργατολόγο μαζί με τη Σοφία, οι οποίοι θα μας βρουν λύσεις και φυσικά όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, θα απαντήσουν και ζωντανά σε όλες τις δικές ερωτήσεις. 875-5000-878 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, SBC το μήνυμά σας και αποστολή στο 50, κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54554. Απαντούμε σε όλα τα μηνύματα ζωντανά κάθε απόγευμα. Έχουμε πάρα πολλές αλλαγές. Καλησπέρα και στους δυο σας. Ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πόσο καλή μπορεί να είναι? Η Τρόικα έφυγε. Το θρίλερ συνεχίζεται. Δεν ξέρουμε τίποτα. Απλά έχουμε εσάς εδώ πέρα κάθε απόγευμα μαζί μας. Τους καλύτερους. Οι οποίοι μας συμβουλεύετε. Γιατί λένε πράγματα τα οποία βεβαίως Ευδοκία. Σωστά. Ύστερα από μήνες, δυστυχώς, πέφτουν τα σενάρια τα οποία συζητάμε. Ηλία Χατζηγεωργίου, θυμάσαι πόσες φορές έχουμε συζητήσει πράγματα στο κομμάτι της φορολογίας. Και είμαστε πάλι εδώ ύστερα από τόσους μήνες και συζητάμε το ίδιο. Ακριβώς, έχουμε πει. Έχουμε. Επανειλημμένες φορές. Η Τρόικα έφυγε. Αποτέλεσμα δεν υπήρξε. Συμφωνία δεν υπήρξε. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπω και διαφαίνεται και φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά μείωση των φορολογικών συντελεστών. Θα υπάρχει επιβάρηση στα μικρά και χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες. Συζητιέται για αύξηση, αλλαγή της κλίμακας της φοράς αλληλεγγύης, η οποία ήταν έκτακτη φορά κάποτε, η οποία σιγά σιγά μονιμοποιήθηκε και έφυγε το έκτακτη. Όπως το έφυγε, κάτι ανάλογο ακριβώς. Συνέβη και με αυτό. Θα δούμε στο αποτέλεσμα, γιατί ουσιαστικά δεν υπήρξε κάποια οριστική συμφωνία. Αναμένεται να υπάρξει συμφωνία μετά το Πάσχα μετά των Καθολικών. Μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, ότι αυτά που είπε προχθές, δηλαδή ότι τα χειρότερα έρχονται κλπ., αυτά δεν μας προβλημάτισαν τόσο πολύ, όσο το γεγονός ότι θεωρούνται πλούσιοι αυτοί που έχουν εισοδήματα, τα χειρότερα έρχονται, το γνωρίζουμε. Τα έχουμε δει, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον πάτο, το έχουμε συζητήσει. Ο πύχης του πλούσιου πλέον. Το πλούσιο στο 1500 ευρώ, πόσο πλούσιο δηλαδή μπορεί να είναι κάποιο με 1500 σιγά, ευρώ. Σιγά σιγά θα φτάσουμε να αισθανόμαστε πλούσιοι όλοι οι Έλληνες, στα χαρτιά όμως. Στα χαρτιά. Και όχι στην πράξη. Λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε πολλά και με τον Χάρη σήμερα. Και όχι Χάρη, μόνο θα συζητήσουμε. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με, με τις κύριες συντάξεις. Σοφία, είναι αυτό που λέγαμε και στο διάλειμμα. Με τις κύριες συντάξεις. Όχι, πρέπει να δούμε, Χάρη, για να μην παίζουμε λοιπόν με τις λέξεις, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας. Γιατί όταν μιλάμε για περικοπές ή για μειώσεις, μιλάμε για ένα άθροισμα λοιπόν κύριας ή επικουρικής. Ότι αθροίζει και φτάνει λοιπόν ένα ποσό των 1.200-1.500 ευρώ. Λέει λοιπόν ότι θα επέλθει κάποια μείωση. Τι σημαίνει στην πραγματικότητα και τι είναι αυτά τα σενάρια λοιπόν που έχουν πέσει στο τραπέζι? Ας απλοποιήσουμε δυσάρεστα, θα έλεγα, όλους αυτούς τους προβληματισμούς. Δέσμευση και κόκκινη γραμμή, όπως είπαμε βέβαια και την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ και δεν ήταν υπάρχει. Πολύ πρόσφατα, δεν υπάρχει. Έτσι, κόκκινες γραμμές δεν υπάρχουν. Όσες φορές είπαμε αν είναι κόκκινες ή πορτοκαλί, παραβιάστηκαν την επόμενη μέρα και έτσι το πηλίκο είναι ό,τι έχουμε στα χέρια μας. Δύο πράγματα μπορούν να συμβούν με τις επικουρικές συντάξεις, μια και τις κύριες τις βαφτίσαμε ότι τάχα δεν κόβονται άλλο. Ή η επικουρική σύνταξη θα μειωθεί, από όσο είναι σήμερα θα μειωθεί, ή θα μειωθεί η επικουρική σύνταξη κατά το μέρος που το άθροισμα κυρίας και επικουρικής υπερβαίνει ένα όριο, αυτό που έλεγε και ο αγαπητός Ηλίας και εσείς προηγούμενα, μάλιστα, το όριο του πλουσίου. Είτε αυτό είναι τα 1.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή οι 12.000 το χρόνο, είτε αυτό είναι τα 1.300, 1.400, 1.500, ώστε να σχηματιστούν, ξέρω εγώ, 22.000 το χρόνο εισόδημα. Φοβάμαι ότι, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι δυσμενέστερο το σενάριο της μείωσης της επικουρικής σύνταξης υπολογιζόμενης στο άθροισμα κύριας και επικουρικής, παρά η ξεκάθαρη, θλιβερή αλλά ξεκάθαρη λύση της μείωσης της επικουρικής σύνταξης ευθύς εξ αρχής. Δηλαδή τα 180 ευρώ να γίνουν 160 και να ξέρουμε ότι σε επικουρική θα έχουμε ένα κοσαράκι λιγότερο. Με φοβίζει περισσότερο το άθροισμα. Μάλιστα, το σενάριο του άθροισμα. Μάλιστα, πάμε στους τηλεθεατές μας. Κάθε απόγευμα προηγείστε. Η κυρία Ξένια έπεσε γραμμή. Πάμε στον κύριο Μάκη. Καλησπέρα, κυρία Μάκη. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, καλή σε εβδομάδα. Πρέπει να κάνουμε και πρώτα ένα σχόλιο, έτσι. Μας επιτρέπετε πάντα με τους καλεσμένους πριν προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. Πείτε μας. Και έχετε όλοι καλό πρόσωπο και να έχετε την υγεία σας. Να είστε καλά επίσης. Το λέω με τη ψυχή μου. Εγώ θέλω και τους δύο κύριους να ρωτήσω κάτι. Έχω μπει με 35 χρόνια ένσημα εδώ και 4,5 χρόνια βαρέα. Του ΙΚΑ. Και παίρνω καθαρά 1.400 από 2.400 που είχε βγει η απόφαση.
Δεν τα πήρα ποτέ μου γιατί βγήκα τέλος του 11. Παίρνω 1.400. Άρα είναι ένας πλούσιος Έλληνας ήδη. Είσαστε πλούσιος σύμφωνα με τον Ηλία τον Χατζηγεωργίου και τον Χάρη τον Μπουκουβάλα. Εσύ να εγώ δεν είμαι κάτω. Δεν τα πήρα ποτέ στο χέρι. Γελάμε για να μην κλαίμε κύριε Μάκη. Πείτε μας. Ναι, η απόφαση είναι 2.500. Τώρα πήρα 1.400. Μάλιστα. Με βαρέα. Πόσο θα παίρνω περίπου. Θα πέσει κι άλλο. Αυτή είναι η ερώτηση. Με τον επανεπολογισμό είναι... Κατά το μέρος της δικής μου απάντησης, καθώς ο Ηλίας θα προσθέσει σε αυτό. Όχι, δεν θεωρείται από τις επικίνδυνες συντάξεις. Για δύο λόγους, οι οποίες αποτελούν και ένα γενικότερο κανόνα για να το ξέρουν οι τηλεθεατές. Πρώτον, ο άνθρωπος παρότι βαρέα και ανθυγιεινά, βλέπουμε να έχει εργασία 35 χρόνων. Άρα, ό,τι είναι να έχει δουλέψει, έχει δουλέψει. Mm-hmm. Και δεύτερον, είμαστε στο μέρος των συντάξεων, τα 1.400 που έτσι αστειευόμενοι πιο πριν είπαμε ότι είναι πλούσιος Έλληνας. Προφανώς ο άνθρωπος δεν είναι πλούσιος Έλληνας. Mm-hmm. Έχει σχηματίσει εξιδίων που λέμε την σύνταξή του. Υπερβαίνει λίγο το χιλιάρικο. Δεν βλέπω μεγάλη μείωση χωρίς να αποκλείω μία μικρή μείωση. Μάλιστα. Και επίσης να προσθέσουμε κάτι. Άρα μάλλον αγαπητέ φίλε, σε καλό σημείο. Θα γλιτώσετε λοιπόν. Το θέμα είναι μισό λεπτά. Περικοπή όχι λοιπόν στη σύνταξη. Το θέμα είναι στη φορολογία τι γίνεται. Γιατί πολλοί τηλεθεατές. Ναι, κάποιο ήταν ο καλό. Μία σύνταξη 1.400 ευρώ από εδώ και στο εξή. Φορολογικά βεβαίως. Σας ευχαριστούμε κύριε Μάκη. Μέχρι να καταλήξουν στο. Φορολογικά. Καταρχήν στο φορολογικό κομμάτι, αν δεν καταλήξει. Στα σενάρια αυτή τη στιγμή. Γνωρίζεις μέχρι τώρα. Ωραία, στα σενάρια που διαφαίνονται μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η περίπτωση του κυρίου που μας ρωτάει θα υπάρχει μια επιβάρυνση ανάλογα με το που θα κλειδώσει το φορολόγητο αφενός και ανάλογα με το που θα κλειδώσει. Πού το βλέπεις να κλειδώνει, Ηλία? Είχε υποθεί αρχικά ότι θα πέσει στις 7.000. Θα παραμείνει στο ίδιο ύψος, όπως λέγεται, αλλά θα υπάρχει μια αλλαγή της πρώτης κλίμακας από 22% σε 22.5%. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά το φορολόγητο μπορεί θεωρητικά να είναι το ίδιο, αλλά όταν υπάρχει μια μισή μονάδα που επιβαρύνει το εισόδημα, το φορολογητέο εισόδημα, ακριβώς, εννοείται αυτομάτως θα αυξήσει τη φορολογική επιβάρυνση, άρα θα μειώσει την εισπράξιμη σύνταξη. Άρα θα μειωθεί η σύνταξη με άλλο τρόπο, και Χάρη, όπως βλέπεις. Ότι... Είναι ένας συνδυασμός τώρα. Γιατί εδώ χρειάζεστε και τους δύο τώρα, και τον εργατολόγο και τον φοροτεχνικό πλέον. Κατά το μέρος του δικού μου κομματιού, δεν χρειάζεται να μειωθεί οριζόντια η σύνταξη. Αυτό το είπαμε και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Όταν όμως τελικά το εισόδημα, ακόμα και αυτό, του αγαπητού φίλου εδώ πέρα, ο οποίος με το ζόρι φτάνει, ξέρω, καμιά 20.000, υπόκειται σε φορολογικούς συντελεστές καινούριους, σε έλλειψη ή σε κατάργηση ή σε περιορισμό του αφορολογήτου και σε άλλου είδους επιβαρύνσεις, τότε... Δυστυχώς, κύριε Μάκη, είχαμε από τη μία δεν θα σας την πάρουν την σύνταξη, δεν θα υπάρξει κάποια περαιτέρω περικοπή στη σύνταξή σας. Όμως φορολογικά, από ό,τι μας ενημέρωσε ο Ηλίας Χατζηγεωργίου, ο φοροτεχνικός μας, δυστυχώς εκεί βρίσκουν το πάτημα και κατά μισή ποσοστιαία μονάδα που υπολογίζει ότι θα επιβαρυνθείτε παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πολύ για το τηλέφωνο σας. Μέχρι τότε ξοδεύει για να μαζεύει αποδείξεις για να έχει ξεφορολόγηση. Ξοδεύετε πάντως για να μαζεύετε αποδείξεις. Σωστά. Σωστά. Γιατί αυτό. Μέχρι φέτος είναι αυτόματο. Τι να ξοδεύει. Μέχρι φέτος δεν υπάρχει. Για το 2015 δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το μειό κωδικός με 49. Για το 2016 σημαίνει να δούμε πόσο πρέπει να ξοδέψουμε, να καταναλώσουμε. Τώρα είναι για τον επόμενο όμως. Από τώρα μαζεύουμε. Ακριβώς. Επόμενος τηλεθεατής είναι ο κύριος Γιώργος. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Είμαι γεννηθής το 1952. Μπήκα στο ΙΚΑ, στα βαρέα αμφιγιεινά και από το 1975 και αρχές 76, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Έχω περίπου 17-18 χρόνια σταδιακά μέχρι το 2000, περίπου 4.260 βαρέα. Και τα 2.000 περίπου είναι οικοδομικά. Παραιτήθηκα το 2000 στον ΟΓΑ και έχω μέχρι το 10 ΟΓΑ. Θα πρέπει να συμπληρώσω τον ένα χρόνο που μου λείπει 260 ένσημα για τα 4.500 στα βαρέα για να βγω στα 67. Μπορώ να εξαγοράσω βέβαια και του στρατού νομίζω στα 67 μου χρόνια.
Μάλιστα, με βάση αυτή την ερώτηση, εντάξει, λοιπόν, να πούμε ένα πολλά, γενικό πλαίσιο. Πολλά ερωτήματα. Εγώ έτσι να τον βάλω τον άνθρωπο σε μια. Αφήστε το τηλέφωνο σας, κύριε Γιώργο, στο κοντρόλ. Θα σας απαντήσει ο κύριος Μπουκουβάλλας, αλλά συγκεκριμένα θα σας απαντήσουμε και αύριο. Αφήστε το τηλέφωνο στο κοντρόλ. Σε κάθε περίπτωση, ναι, ούτως ή άλλως στα 67 ο άνθρωπος θα συνταξιοδοτηθεί είτε από τον ΟΓΑ με κύρια ασφάλιση, είτε από το ΙΚΑ, αν και δεν βλέπω στο ΙΚΑ σε αυτήν την ηλικία να μπορεί να επανέλθει στα βαρέα και ανθυγιεινά του. Είναι κρίμα, διότι πράγματι του λείψανε ούτε ένας χρόνος βαριά ένσημα και ανθυγιεινά για να έχει θεμελιώσει μια αυτοτελή σύνταξη για το ΙΚΑ και μετά θα μπορούσε να δουλέψει, να ασφαλιστεί κυρίως στον ΟΓΑ, οπότε να είχε και δεύτερη συμπληρωματική σύνταξη. Δεν τα έκανε καλά μέχρι τώρα. Και επειδή τα στοιχεία είναι πολλά και έτσι... Όχι καλά δομημένα. Βεβαίως δεν μας δίνει και ακριβώς. Μας λέει μέχρι το 75, το 76, οπότε δεν μπορούμε να δίνουμε έτσι αυθαίρετα απαντήσεις. Πολύ παλιό σας ασφαλισμένος. Κρίμα, δεν τα έκανε καλά τώρα όμως. Δεν το έκανε καλά. Ξέρεις, πολλές φορές μας οδηγούν και οι καταστάσεις στο να μην πράξουμε. Πράγματι, αλλά να σας πω, όταν σου λείπουν μερικά ένσημα για να θεμελιώσει μια σύνταξη. Τα βάζεις έστω και μόνο όμως σου, τα οικοδομικά, ασφάλιση. Ναι, αλλά τι να κάνεις, ξέρεις, τα οικοδομικά. Όταν τώρα σταμάτησε την οικοδομή. Σωστά. Όχι, όχι, δεν σταμάτησε τώρα. Α, έτσι σταμάτησε το 2000, μπράβο. Πολύ παλιά. Τότε η οικοδομή ήταν. Θα περάσουμε και, και στον κύριο Μάκη, βεβαίως. Και θα ρωτήσουμε και τον Ηλία με ερώτηση. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Μάκη. Γεια σας. Σας ακούμε. Θέλω να μιλήσω στον κύριο Πολυτεχνικό, παρακαλώ. Στον κύριο Χατζηγεωργίου, βεβαίως. Ναι, ναι. Ακούστε, εγώ το 2007 είχα ένα συνεταιριστικό οικόπεδο από το συνεταιρισμό της δουλειάς μου αγοράσει. Ναι. Το οποίο το πούλησα το 2007. Το έκανα πλειοψήφιο στο συμβολιογράφο, στο πρόεδρο του σωματείου και μου έδωσε επιταγή 32.000 ευρώ. Ωραία. Την οποία την κατάθεσα στην τράπεζα. Ωραία. Αυτός το πούλησε μετά 10 ημέρες, 7-8 ημέρες το πούλησε σε κάποιον το οποίο δεν ξέρω ποιος είναι. Πριν κάνω τη δήλωσή μου, μου έδωσε το συμβόλαιο δυο-τρεις μέρες πριν, το έδωσα εγώ στο λογιστή μου. Ωραία. Και ο λογιστής μου είχε αντικειμενική αξία 6.000, τις οποίες εγώ τις ήξερα. Και στη δήλωσή μου έγραψε 6.000. Στο συμβόλαιο τι πόσο έχει γραφτεί? Ορίστε. Στο συμβόλαιο τι πόσο έχει γραφτεί? 6.000, αλλά δεν το ήξερα. Εντάξει, προφανώς το συμβόλαιο πρέπει να το υπογράψετε. Πρέπει να ελέγξετε τι αναφέρει το συμβόλαιο. Αλλά πέρα από αυτό, μπορείτε να βρεθείτε με τον αγοραστή του οικοπαίδου και να έρθετε στη συμφωνία να υποβληθεί συμπληρωματικό συμβόλαιο για το συμπληρωματικό ποσό της πώλησης του οικοπαίδου. Έχετε επαφή με τον αγοραστή? Ούτε ξέρω ποιος είναι. Θα πρέπει να αναζητήσετε, να βρείτε, να μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία να υποβάλλετε συμπληρωματικό συμβόλαιο, πληρώνοντας μάλιστα το φόρο τον τωρινό του 3%, προκειμένου να διασφαλιστείτε, αν προκύψει άνοιγμα λογαριασμού ή έλεγχος στο λογαριασμό σας, να αποδεικνύετε από πού είναι τα χρήματα αυτά, διότι εδώ υπάρχει μια συμφωνία. Λέει 32.000 η επιταγή που καταθέσατε, λέει 6.000 το συμβόλαιο, έχουμε πρόβλημα στις υπόλοιπες 26.000. Σε περίπτωση ελέγχου. Συγγνώμη. Δεν το πήρα χαμπάρι, δεν το κατάλαβα καθόλου, δεν το ήξερα. Ωραία, αυτό μπορείτε να αναζητήσετε. Υπάρχει κάποιος έλεγχος, υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την εφορία που... Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Αλλά σε περίπτωση θέλει να είναι νομοταγής ο κύριος Μάκης. Σε περίπτωση μπορείτε να προβείτε σε συμπληρωματικό συμβόλαιο. Συμπληρωματικό συμβόλαιο, λέει ο κύριος Χατζηγεωργίου. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Δεν μπορώ να κάνω το 3% εγώ συμπληρωματική για να το πληρώσω μόνος. Δεν μπορείτε να το κάνετε μονομερώς, θα πρέπει να το κάνετε μαζί με τον αγοραστή. Το συμβόλαιο υπογράφεται από τις δύο μεριές. Υπογράφεται και από τον πολιτή, υπογράφεται και από τον αγοραστή. Την επιταγή του την έχω φορτυπία εγώ. Την επιταγή την έχετε φορτυπία, αλλά από μόνη της δεν λέει τίποτα. Το συμβόλαιο λέει 6.000. Οι υπόλοιπες 26.000. Δεν ήμουν μπροστά στο συμβόλαιο, έγινε μετά 10 μέρες από τη μέρα που τόλωσαν πλεοψούσιο. Πώς έχει μπλέξει τώρα ο άνθρωπος? Εν πάση περιπτώσει, τώρα νομικά έχει πρόβλημα και λιγότερο φορολογικά. Το πρόβλημά του είναι ότι κατά το μέρος τέλος πάντων της έχει γλιτώσει τον φόρο μεταβίβασης για το ποσό που είπε ο Ηλίας των 26.000 ευρώ. 32 μείον 6 ίσον 26.000 ευρώ. Το πρόβλημα είναι, δεν είναι μόνο στο νομικό κομμάτι. Σωστά, είναι και εδώ. Γιατί άμα γίνει προκύψει... ένα έλεγχος, αυτό που είπε ο Ηλίας είναι πολύ σημαντικό. Σε περίπτωση ανοίγματος λογαριασμού ή τσεκαρίσματος του λογαριασμού του κυρίου Μάκη. Είναι κάποια χρήματα που είναι αδικαιολόγητα μέσα. Θεωρητικά δεν δικαιολογείται. Ακριβώς. Άρα πρέπει οπωσδήποτε αυτό που είπε. Άρα μπορεί και ακόμα και στα 32 να έχει πρόβλημα.
Δυστυχώς, κύριε Μάκη, πρέπει να βρείτε τον αγοραστή, από ό,τι σας συμβούλεψε ο κύριος Χατζηγεωργίου, έτσι ώστε να βρείτε λύση σε αυτό και ό,τι συμβεί θα μας ξαναπάρετε τηλέφωνο. Και θα πληρώσω 3% θα πληρώσω. 3%. Ναι, αλλά πρέπει να βρείτε και τον αγοραστή. Έτσι μονομερός δυστυχώς δεν γίνεται. Πώς δεν το πήρα χαπά. Είχα το πατανάκι μου, πέθανε και τα πουλά. Προσέξτε. Γιατί... Γενικότερα στα συμβόλαια θέλει προσοχή. Πολύ μεγάλη υπήρχε προσοχή. Μια διαφορετική έχει λογική. Έχει δίκιο και αυτό. Εξουσιοδότηση στον πρόεδρο και τρέχα γύρευε δεν γίνεται. Έτσι είσαι οικόπεδο πουλάτε ή πουλάτε. Εκεί πρέπει να είσαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαγκή, για το τηλέφωνό σας. Θα βάλουμε μια ανατελεία, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Κάθε απόγευμα, κυρίες και κύριοι, μόνο στο SBC, το μοναδικό οικονομικό κανάλι της χώρας, υπάρχει λύση και απαντάμε ζωντανά σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε να δούμε και τους τηλεθεατές που μας στείλανε το μήνυμά τους, γιατί ποτέ δεν τους ξεχνάμε και εκείνους. Ηλία, για σένα. Το 910 είχα πιστωτικές κάρτες σε τράπεζες που αδυνατούσαν να πληρώσω και κόπηκαν. Τι να κάνω τώρα, δεν μπορώ να βγάλω άλλη. Πώς θα πληρώσω με πλαστικό χρήμα για να χτίσω το αφορολόγητο? Μπορώ να βγάλω χρεωστική κάρτα? Αυτό μένει να μας το απαντήσει η εγκύκλωση του Υπουργείου Οικονομικών που περιμένουμε από την αρχή του 2016 να απαντηθεί. Έλα, πλαστικό χρήμα δεν θεωρείται και η χρεωστική. Πλαστικό χρήμα εκτός από την πιστωτική θεωρείται και η χρεωστική κάρτα, η κάρτα ανάληψη από το ATM. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά μπορεί να πληρώνει χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα. Να κάνουμε ακόμα μία διευκρίνηση. Κάποιος που δεν είχε χρεωστική κάρτα, είχε μόνο πιστωτική. Μπορεί στην ίδια τράπεζα τώρα λόγω των capital controls να βγάλει και χρεωστική? Αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσει με την τράπεζα του. Προφανώς, αν έχεις τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος δεν είναι χρεωμένος με μία χρεωστική κάρτα, έχεις κάθε δικαίωμα να αιτηθείς να σου δώσει χρεωστική κάρτα. Η χρεωστική κάρτα ουσιαστικά δεν επέχει θέση. Πιστωτική είναι κάρτα που κάνεις ανάληψη. Μάλιστα. Από το ATM. Ακριβώς. Ή απευθείας από τα μηχανήματα. Ακριβώς. Για να πληρώνεις. Βέβαια, σωστό. Η πιστωτική κάρτα έχει δημιουργήσει χρέος, αντίστοιχη οφειλή στην τράπεζα. Ακριβώς. Άρα στην ίδια ακριβώς μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Παράδοξο, ναι, να έχει φορτώσει, να έχει χρεώσει πολύ και να μην ικανοποιεί την κάρτα ώστε να του την κόψει, διότι όλοι έχουμε φορτωμένες τις κάρτες μας. Και είναι άλλο το γεγονός να μην μπορέσει να πάρει χρεωστική. Δεν απαγορεύει το ένα. Σωστά. Στην αίτηση του δημοσίου μας ρωτάει το 980 για την αναγνώριση των ετών σπουδών. Ζητάμε να αναγνωρίσουμε ολόκληρα τα χρόνια ή όσο μόνο του τους μήνες που χρειάζονται για τη συμπλήρωση της 25ετίας? Όσο του λείπει. Όσο του λείπει μόνο. Φοιτητής, προστατευόμενο τέκνο, μας λέει το 652, έχει στην κατοχή του με 25% την πλήρη κυριότητα της κατοικίας που μένει με τη μητέρα του. Δεν έχει άλλα εισοδήματα. Υποχρεούται σε δήλωση? Σε δήλωση υποχρεούται όποιος έχει περάσει το 18ο έτος ηλικίας και έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης. Μάλιστα. Και μένει να εξεταστεί από το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη χρήση της κατοικίας, αν θα μπορεί να είναι προστατευόμενο τέκνο της μητέρας. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μάλιστα. Θεωρώ ότι αν παραμείνουν τα ίδια δεδομένα σε σχέση με πέρσι, θα μπορεί να δηλωθεί και ως προστατευόμενο μέλος της μητέρας ως φοιτητής για άλλους λόγους, επίδομα τέκνων και ούτω καθεξής, αλλά παράλληλα υποχρεώται να υποβάλει φορολογική. Και κυρίως γιατί έχει κάποιο περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του. Ακριβώς, και μάλιστα είναι η συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων που περιμένουν, να πω και μια πληροφορία τώρα. Σωστά. Περιμένουν να ψηφιστεί αύριο το νομοσχέδιο που θα προβλέπει την Τρίτη το βράδυ, αύριο το βράδυ, που θα προβλέπει τι θα γίνει στις περιπτώσεις που υπάρχουν ζευγάρια που έχουν υπογράψει το σύμφωνο συμβίωσης αφενός και αφετέρου τι θα γίνει στην περίπτωση που είναι κάποιος άνεργος, είναι κάποιος φοιτητής και έχει ένα περιουσιακό στοιχείο, έχει από ένα αυτοκίνητο. Από τον πατέρα του, από τη μητέρα του. Ακριβώς, τι θα γίνεται με το τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν έχουμε δικαίωμα για σύνταξη πριν τα 62, μπορούμε να κάνουμε αίτηση από τώρα αναγνώρισης χρόνου για να συμπληρώσουμε τα 40 έτη? Σας ευχαριστώ πολύ, μας λέει το 980, εμείς το ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, ασφαλώς μπορεί να κάνει και για προσυνταξιοδοτική καταμέτρηση και οποτεδήποτε. Όμως, εάν δεν επικαλεστεί
δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως, τότε κανείς δεν θα ασχοληθεί ώστε να τους προμετρήσει τα ένσημα πόσα έχει ή αν είναι και σε άλλο ταμείο, παρεκτός αν είναι να το απονεμηθεί. Λοιπόν, πολλές ερωτήσεις έχουν αφήσει τηλεθεατές, αλλά θα περάσουμε πρώτα να καλησπαρίσουμε την κυρία Άννα. Ναι, κυρία Άννα. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλώ στι κούκλε. Να είστε καλά. Και μα είναι και για τον παράγωγο οι καλεσμένοι μα. Μην λέτε μόνο κούκλε, πείτε και για του κούκλου μα. Λοιπόν, με την κάρτα παίρνω τη σύνταξή μου και πληρώνω την εφορία. Μάλιστα. Παίρνω τα χρήματα και ξέρω ότι έχω, ας πούμε, 50 ευρώ και θα πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ. Αν δεν έχω χρήματα, πώς θα θυμάμαι εγώ, γιατί είμαι και 70 τόσο χρονών, πόσα χρήματα έχω ακόμη στο μηνιάριο. Και αν κάνω περισσότερα πράγματα... Είναι αυτό που μας λέει η κυρία Άννα, τόσο σημαντικό. Γιατί σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ερώτημά σας. Θα πρέπει να αποκτήσει το δικό σου e-banking τώρα, θα πω στη γυναίκα. Τώρα θα πει στη γυναίκα. Αν πηγαίνει όμως, συγγνώμη, αν πηγαίνει στην τράπεζα με το βιβλιάριο να του το. Μπορεί, εννοείται στην τράπεζα μπορεί να πηγαίνει και να κάνει ενημέρωση του βιβλιαρίου, να βλέπει τι κινήσεις. Για να βλέπει, ακριβώς. Δεν μπορούν πολλοί να. Τώρα που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να περιμένω και μια ώρα στην τράπεζα να κάνω ενημέρωση. Δεν πάω στο διάολο και μην βρίζετε, σας παρακαλούμε πολύ. Μην βρίζετε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Έχετε δίκιο, κύριε Αλήνη. Γι' αυτό μίλησαμε. Τι ωραία που είναι, μπράβο. Κοιτάζουμε. Λοιπόν, ακούστε, αν ο εγγονός... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αλήνη. Λοιπόν, είναι η αγανάκτηση, σου λέει, περιμένω λοιπόν πόσο σούπερ μάρκετ. Περιμένω λοιπόν μία ώρα για να θυμηθώ. Εντάξει, βεβαίως μπορεί να ξέρει το υπόλοιπό της, πάνω κάτω πλήρωσε 100 ευρώ, αφαιρούμε λοιπόν αυτό. Ευτυχώς, ο κόσμος θα πρέπει να εξοικειωθεί με αυτές τις καταστάσεις, με το πλαστικό χρήμα, με την ενημέρωση του βιβλιαρίου. Αν έχει κωδικούς του internet banking, εννοείται όχι η ίδια. Η κυρία μπορεί να μην έχει. Όχι η ίδια, αλλά ο εγγονός της μπορεί να ξέρει να χειρίζεται, ας πούμε, ηλεκτρονικό υπολογιστή και θα μπορεί μέσα... Με μια εκτύπωση να δει τις κινήσεις του λογαριασμού. Αυτό μπορεί να το κάνει όμως και με την κάρτα την πλαστική, θα πρέπει να ενημερώσουμε, Ηλία. Με δηλαδή, την ίδια την κάρτα με μπορεί την να, ίδια πάει την κάρτα, να πάει στην τράπεζα και να πληκτρολογήσει τέλος πάντων εκτύπωση, μάλιστα. Μπορεί να πάει στο ATM και να πάρει τις κινήσεις του λογαριασμού, ναι. Τις 10 τελευταίες κινήσεις. Υπάρχουν λύσεις. Ψυχραιμία χρειάζεται. Ψυχραιμία αρχικά, βεβαίως. Κοιτάξτε και εγώ τώρα για να συμπληρώσω, γιατί ήταν... Απλά είπα λίξες, δεν μπορούμε τη χρήση του. Μας έφτιαξε τη διάθεση τώρα η κυρία. Είπαμε, θα το χρεωθεί ο τονός. Να σας πω τώρα και εγώ. Είπε, είμαι 70 τόσο. Προφανώς εννοούσε 70 και βάλε. Αν σκεφτεί κανείς ότι τα νέα όρια συνταξιοδότησης που τείνουν να καθιερωθούν με εξαιρέσεις ελάχιστες ή και καθόλου, είναι τα 67 χρόνια. Δηλαδή, το σύστημα θεωρεί ως ενεργό έναν άνθρωπο για να εργάζεται μέχρι το 67ο, νομίζω θα πρέπει να κάνει ένα σκόντο η κυρία Άννα, πώς τη λένε, στις συνήθειές της και να εξοικειωθεί λίγο με τη νέα τεχνολογία, όπως είπε ο Ηλίας, και να παρακολουθεί. Και η banking πάντως να μην έχει, αυτό που είπε πολύ σωστά και την ενημέρωσε ο Ηλίας στην κυρία Άννα, μπορεί να κάνει με την κάρτα της, όταν επιλέγει λοιπόν να κάνει κάποια συναλλαγή με την κάρτα της και όχι με μετρητά. Απλά, να παρέμβω σε αυτό, πάρει, είναι ναι. Αναγκαίο. Είναι αναγκαίο κακό. Είναι αναγκαίο να αποφασιστεί από ποιο όριο ηλικίας και πάνω. Γιατί δεν θα είναι απαραίτητη χρήση κάρτας και το αφορολόγητο. Όχι πάνω από τα 75. Γιατί μπορεί να έρθουμε και να πούμε σε αυτή τη γυναίκα αύριο μεθαύριο ότι ξέρεις, για να έχεις το αφορολόγητο όποιο καταλήξει να είναι, θα πρέπει να ξοδεύεις και από την κάρτα σου και να υπολογίζεις ότι ξόδεψες το 25% του εισοδήματος. Μάλιστα. Τότε νομίζω ότι θα έχει απόλυτο δίκιο. Τι δυσκολεύμα, ακριβώς. Ο επόμενος Ευδοκία είναι ο κύριος Παύλος. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Εγώ θα ήθελα να βάλω δύο θεματάκια. Το ένα είναι ότι δεν μας λέτε εμείς στέναμε 17 χιλιάρικα το χρόνο. Τώρα μας έχουν κοντίνει, μας έχουν πάει στα 12 χιλιάρικα. Λοιπόν, αυτό 12 χιλιάρικα δεν μας λέτε τι θα μας πάρουν και τι θα μας... Πώς δεν σας το λέμε, εδώ είναι ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου. Εμείς δεν θα σας το πούμε, θα σας το πει ο Ηλίας. Πείτε μας την ερώτησή σας.
Ναι, και κάτι άλλο. Και λοιπόν, έχετε 17.000 λοιπόν, ευρώ εισόδημα. Είχατε είχε, μάλλον. Είχε, συγγνώμη, και είχατε 10.000. Σας έχουν πάρει τα 5. Από αυτά λοιπόν τα 12 που σας έμεινε, μπορεί να σας πει ο κύριος Χατζηγεωργίου που, είναι, που το γνωρίζει, πόσο θα σας αφαιρεθούν και αν σας αφαιρεθούν. Το δεύτερο ερώτημα. Να καταλέξουμε στην ερώτηση βασικά. Γιατί... Το δεύτερο ερώτημα είναι μία πρόταση. Εμείς παίρνουμε σαν Έλληνες. Ναι. 420 ευρώ από την τράπεζα κάθε μήνα. 420, ναι. Λοιπόν, οι αλλοδαποί που είναι εδώ μέσα παίρνουν 412 ευρώ, παραδείγματος χάρη, ποδοσφαιριστές. Οι άνθρωποι, οι αλλοδαποί που εργάζονται στη γη και τούτο καθεξής. Αν έχουν ελληνικούς λογαριασμούς μπορούν να πάρουν μέχρι 420 ευρώ. Μέχρι 420 ευρώ παίρνουν όλοι αυτοί που αναφέρετε. Όλοι, όλοι οι πολίτες. Παραπάνω μπορεί να πάρει κάποιος ο οποίος έχει τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό και χρησιμοποιεί την κάρτα του. Ναι. Τα λεφτά τα φέρουν έξω. Αυτοί. Αυτό θέλω να... Τι προσπαθείτε να καταλήξετε, πώς μπορεί να το τραπεζικό σύστημα να τονωθεί, για να τονωθεί το τραπεζικό σύστημα. Αν μέναμε μέσα τα λεφτά στην Ελλάδα, αγόρι μου με συγχωρείς, ναι. Εάν μέναμε τα χρήματα μέσα εδώ θα είχαμε μία ανάπτυξη από τις τράπεζες. Πολύ σωστά το λέτε, για να υπάρχει ανάπτυξη σε μια χώρα θα πρέπει αφενός να υπάρχουν σταθεροί φορολογικοί συντελεστές, το τονίζω αυτό, είμαι 73 χρονών εγώ. Και φορολογικοί συντελεστές, οι οποίοι... Αυτά τα γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται. Αλλά εγώ λέω αυτή την εναλλακτική λύση. Μπορεί να παίρνουν 420 αυτοί που εργάζονται εδώ, αλλά τι στέλνουν στα σπίτια τους, στα χωριά τους, στην πολιτεία τους. Αυτούς όλους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα, ενώ εννοούσε ότι δεν έμεινε όλο αυτό το πράγμα. Ωραία, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την αρχή, κύριε Παύλο, να το εξηγούμε. Μπορεί να γνωρίζετε καλά. Γνωρίζει σαφέστατα καλύτερα ο φοροτεχνικός μας να σας δώσει τις λύσεις. Όχι, κάνουμε κόντρα. Απλά να πούμε στον άνθρωπο, επειδή ρωτάει λοιπόν από τις 17 στις 12.000 τώρα, πόσα κινδυνεύει να χάσει από τις 12.000. Είπαμε και πριν ουσιαστικά ότι αν κλειδώσει η αλλαγή του φορολογίου, αλλαγή του πρώτου συντελεστή, σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει μείωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παύλο. Άρα μείωση στα χρήματα που παίρνει στην τσέπη. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, αν από το Υπουργείο Οικονομικών εφαρμοζόταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια η κοινή λογική όπως του προλαλήσαντος, πιστεύω πολύ ότι δεν θα είχαμε φτάσει. Είναι δικαίωμα πάντως του κάθε πολίτη να μεταφέρει τα χρήματά του από τη στιγμή που είναι νόμιμα σε οποιαδήποτε τράπεζα. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει λόγω των capital controls. Τα προηγούμενα χρόνια σε οποιαδήποτε τράπεζα του εξωτερικού. Σαφώς. Από εκεί πέρα υπάρχουν έλεγχοι της εφορίας όπου ελέγχονται αυτοί οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Μα είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι παράνομο να μεταφέρει τα χρήματά σου. Παράνομοι όσοι έχουν βγάλει τα χρήματά του έξω. Επιπλέον πρέπει να πούμε ότι όσοι έχουν λογαριασμούς στην Ελλάδα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν παραπάνω από 420 ευρώ ανεξάρτητα από το πόσο ποσό παίρνουν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παύλο. Ο επόμενος τηλεθεατής, ο κύριος Μάκης. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είστε πάντα καλά. Τον εργατολόγο ήθελα να ρωτήσουμε. Ο κύριος Μπουκουβάλας, βεβαίως. Ναι, τον κύριο Μπουκουβάλα. Κύριε Μπουκουβάλα, γεια σας. Είμαστε δύο φίλοι, συνάδελφοι μηχανικοί εδώ, που κλείνουμε τα 62 χρόνια. Ένα θα κλείσει, ο άλλο θα κλείνει σε μια εβδομάδα τώρα περίπου. Και έχουμε 33 χρόνια εργασίας. Αποταμφήκαμε στο ταμείο και ζητήσαμε 7 χρόνια αναγνώρισης, που είναι γενικό όριο νομίζω. Και δεν μας έδωσαν πολύ σαφή απάντηση. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό, ξέρετε? Δεν είναι κατοχυρωμένα τα 7 χρόνια αναγνώρισης στα 62, ας πούμε? Ακούστε, δεν έχετε θέμα ηλικίας στο 62ο. Δηλαδή, με το όριο ηλικίας είσαστε εντάξει. Θέλετε, αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να σχηματίσετε πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Εγώ καταρχήν σας λέω με τα ελάχιστα που μου είπατε ότι ναι, μπορείτε να αναγνωρίσετε μέχρι και 7 χρόνια. Μπορεί να μην σας χρειάζονται. Επειδή είσαστε και 62 και βλέπω, μου είπατε ότι έχετε 33 χρόνια. Μάλιστα. Αρκεί και η 35 ετία, την οποία την έχετε ούτως ή άλλως. Δηλαδή τα χρόνια του στρατού σας και τα χρόνια των σπουδών και τελεία. Μάλιστα. Σπουδές και στρατός μας χρειάζονται 6,5 χρόνια περίπου. 6 και κάτι, ας πούμε, μέχρι 6,5. 7 παρακάτι. Δεν βλέπω πρόβλημα. Καταλαβαίνω ότι με ρωτάτε, σωστά το ρωτάτε. Δεν βλέπω πρόβλημα.
μας είπαν κάτι πότε κατοχυρώνουμε ανάλογα για 6-7 χρόνια ότι επιτρέπεται και κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω έχουν ξεπεραστεί αυτά, δεν έχουν ξεπεραστεί αυτή η περιοχή. Υπήρχε όντως όριο ξεκινώντας από τα 4, 5, 6, ναι, ναι. 7. Αυτή ναι. την ώρα δεν έχετε πρόβλημα για να αγοράσετε όσα θέλετε, δηλαδή μέχρι και 7. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος, για τις πληρωμές με κάρτα, να πάρουμε τώρα την κυρία Άννα και τον κύριο Παύλο. Αν δεν υπάρξει τέλος στις επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων για πληρωμές με κάρτα, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα καταλήξει η κυβέρνηση σε αυτό που θέλει. Γιατί το ζητούμενο είναι αφενός να δημιουργήσει ένα κίνητρο στους φορολογούμενους να χρησιμοποιούν τις πιστωτικές και τις χρεωστικές κάρτες, κίνητρο παύλα υποχρέωση, και από την άλλη τις επιχειρήσεις, θα πιέζοντάς τους οι φορολογούμενοι να πληρώνονται μέσω των καρτών, να είναι πιο ελέγξιμο το σύστημα γενικότερα. Μάλιστα. Από την άλλη όμως, άμα η επιχείρηση, το κέρδος που έχει από το προϊόν που πουλάει είναι μικρότερο από την προμήθεια που ζητάει η τράπεζα, αθριζόμενη με την προμήθεια που ζητάει για να προμηθεύσει στον επιχειρηματία το μηχανάκι, το τραπεζικό μηχανάκι, καταλαβαίνουμε ότι η επιχείρηση δεν θα μπει καν στη διαδικασία να πάρει. Πάμε λοιπόν και σε ένα λεπτό, πάμε και σε 2-3 ερωτήσεις στον Ηλία που ρωτάνε για το τι γίνεται με τα νέα συμβόλαια που κάνουν λοιπόν, και συγκεκριμένα λοιπόν μας ρωτάει ο τηλεθεατής. Θέλω να κάνω νέο συμβόλαιο με τον ενοικιαστή. Πρέπει πέρα από το TaxisNet να κάνουμε και μεταξύ μας ένα συμφωνητικό. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ναι, γιατί και συγκεκριμένα, συγγνώμη, ναι, μας ρωτάει. Εάν μπορώ να βάλω ημερομηνία 1η Μαρτίου, ενώ σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε 21 Μαρτίου. Στο χειρόγραφο μισθωτήριο βάζει την ημερομηνία που κάνει την υπογραφή. Μάλιστα. Από εκεί πέρα είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Η διαδικασία έχει ως εξής. Υπογράφεις το μισθωτήριο, καταλήγεις στο συμφωνητικό που. Καταλήγεις το ποσό, τη διάρκεια, τους όρους και ούτω καθεξής. Και αυτό το πράγμα πας και το καταθέτεις στο Taxis για να είναι η σφραγίδα της εφορίας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν το μισθωτήριο λέει ημερομηνία υπογραφής 1η Μαρτίου, είναι υποχρεωμένος ο φορολογούμενος να το αποστείλει στην εφορία μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα. Άρα μέχρι τα τέλη Απριλίου. Άρα έχει ένα μήνα λοιπόν προθεσμία. Όχι ένα μήνα ακριβώς, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Ένα μήνα και κάποιες μέρες. Γιατί η επόμενη ερώτηση είναι αν είναι το συμφωνητικό, το πηγαίνουμε στην εφορία που κάνουμε. Δεν πηγαίνει όπως πήγαινε παλιά, στέλνεται μέσω Taxis. Μπορεί το συμφωνητικό να είναι το ηλεκτρονικό και να μην υπάρχει χειρόγραφο. Μάλιστα. Το χειρόγραφο όμως για να είναι δεδομένο και σφραγισμένο θα πρέπει να αποσταλθεί μέσω Taxis. Χάρη, πόσο δελεαστικά είναι τα πακέτα για την θελουσία έξοδο 5.000 τραπεζιτών, τραπεζικών? Για να είμαστε ειλικρινείς, οι τράπεζες ξεστοκάρισαν. Όσους ήθελαν να διώξουν, τους διώξανε. Η τελευταία παλιά γενιά που παραμένει θα πρέπει πλέον, πέραν όλων των άλλων, να κοιτάξει πάρα πολύ σοβαρά και το συνταξιοδοτικό της κομμάτι. Διότι ενώ οι προηγούμενες εθελούσιες συνδυάζανε το χρόνο με το υπόλοιπο για το συνταξιοδοτικό βίο, και αυτό το πακέτο, ας πούμε, σε εισαγωγικά δίνανε και τις εισφορές και τα λοιπά μέχρι να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα, εδώ κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Και έτσι θα συνιστούσα να μην βιαστούμε ακούγοντας ένα μεγάλο ποσό, διότι μπορεί να μην είναι άνεργοι. Στο τέλος του εργασιακού τους βίου, να είναι τέτοια τα όρια ώστε να μην θεμελιώνουν στο ταξιδιωτικό δικαίωμα. Πολύ σημαντική παρατήρηση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC, ακολουθεί η εκπομπή Πολιτική και Οικονομία και στη συνέχεια Focus στις τράπεζες. Να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. We'll be right back.